στην κοροϊδία. Μονίμη και σταθερίζα όλους εργασία. Η σημερινή συγκέντρωση γίνεται με αφορμή τη συνεχιζόμενη εμπορευματοποίηση της υγείας. Διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους επικουρικούς συναδέλφους. Έδωσαν τον εαυτό τους κάποιοι και τη ζωή τους μέσα στην πανδημία. Ο Πρωθυπουργός τους θέσταζε μονιμοποίηση. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, παρά τα αυτά απειλούνται να απολυθούν στις 30 Ιουνίου. Καμία απόλυση λοιπόν συναδέλφων με ορισμένο χρόνο συμβάσεις. Καμία απόλυση επικουρικού συναδέλφου. Διεκδικούμε άμεσες προσλήψεις στην υγεία. Είναι τεράστια τα κενά σε νοσηλευτικό και υλικό προσωπικό. Παρετούνται συνάδελφοι λόγω της εξουθένωσης που έχουμε. Συνάδελφοι που είναι 20-25 ετών στην εργασία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επίσης πρέπει να σταματήσει η αναξιοκρατία στην τοποθέτηση εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης. Πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις και οι ιδέες εργαζόμενους. Πρέπει να σταματήσει ο εκφοβισμός από όπου και αν προέρχεται. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ψηλά το κεφάλι συνάδελφοι, το Σωματείο Εργαζομένων είναι εδώ για να διαφυλάξει τα δικαιώματα όλων. Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα του Σωματείου για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για αποκλειστική δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα και αυτό πρέπει να το καταλάβει καλά η κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Να κόψει το λαιμό της τώρα και να μονιμοποιήσει τους ανθρώπους που δίνουν εδώ τη ζωή τους, τη ψυχή τους και το αίμα τους, και αυτοί κρατάνε το νοσοκομείο Αγία Όλγα όρθιο με τόσες ελλείψεις και καταφέρουν και παρέχουν υπηρεσίες στους εργαζομένους, στους συνταξιούχους της Νέας Ιωνίας και των κύρων των Λιωκών. Ας σκεφτεί κανείς και το εξής. 500.000 ευρώ κάθε μέρα κόστησε η φρεγάτα Ήδρα που βρίσκονταν για τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Βάλτε 50 μέρες, βάλτε πόσα εκατομμύρια ευρώ πέρα από τους κινδύνους κόστησε αυτή η υπόθεση εκεί κάτω. Μια μέρα να μην πλήρωναν, θα είχαμε φτιάξει 3 Αγία Όλγα στη Νέα Ιωνία. Ας το σκεφτεί αυτό ο κάθε εργαζόμενος, για το ότι τα λεφτόδεντρα που λένε υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν για τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές και όχι για το λαό και τις ζωτικές ανάγκες του. Επίσης, ας σκεφτεί ο καθένας το εξής. Πλήρως υποβαθμισμένο και πλήρως υποστελεχωμένο είναι και το Κέντρο Υγείας Νέας Ιωνίας. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε στοιχειοδός κάποια άμεσα περιστατικά, άρα αυτά τα περιστατικά να έρχονται εδώ στο ήδη υπερκορεσμένο Αγία Όλγα. Και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Είμαστε δίπλα σας, μαζί σας, ο αγώνας είναι ενιαίος. Θα θέσουμε το θέμα και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και για ό,τι χρειαστείτε ξέρετε ότι είμαστε αλληλέγγυοι στην πάλη σας. Ευχαριστώ. Από εκεί, από το μακρινό νομό της Δράμας, να μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό και να σας πω ότι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς αντιμετωπίζουμε και εμείς στο δικό μας νοσοκομείο. Μάλιστα εμείς, να σας φέρω μια εικόνα μάλλον από το μέλλον, έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Δράμας, που ήταν από τους πρώτους το 2015 που ξεκίνησαν και πήγαν από τον εργολάβο και κάνανε την πρώτη σύμβαση έργου, δηλαδή δουλέψανε με μπλοκάκι την πρώτη χρονιά, συνέχισαν να δουλεύουν ως συμβασιούχοι μέχρι και το 2022, δηλαδή σε μια ομοιρία. Το 2022, μετά από πολλούς αγώνες που πραγματοποιήσαν πάνω στον νομό, το 2022 η νέα διοίκηση του νοσοκομείου έφερε στο νοσοκομείο ξανά τους εργολάβους. Σήμερα που συζητάμε, συνάδελφοι και φίλοι, μετά από 2,5 χρόνια, φτάσαμε στο σημείο ενώ ο αρχικός διαγωνισμός για 31 καθαριστές
ήταν 540.000 ευρώ. Σήμερα, μετά από μία απόφαση πρωτότυπη που προσφύγαν οι εργολάβοι, ο διαγωνισμός της καρφαριότητας στο νοσοκομείο της Ράμας δεν μπορεί να βγει λιγότερο από 840.000 ευρώ. Δηλαδή 300.000 ευρώ παραπάνω. Ζητάμε μία υγεία που να ανταποκρίνεται στο λαό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνονται χρήματα για την υγεία, θα πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις για την υγεία και όχι να τρέχουμε να γινόμαστε καλά στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να επισημάνω και να σας ενημερώσω κατά κάποιο τρόπο, πιστεύω ότι μάλλον το ξέρετε, πριν από μερικούς μήνες πήρανε από το ΕΟΠΗ το φαρμακείο. Με τους αγώνες μας το ξαναφέραμε πάλι πίσω. Μόνο λοιπόν η δύναμη του αγώνα είναι αυτή που μπορεί να φέρει το δίκαιο μας στην πράξη, στη ζωή. Και πιστεύουμε ότι μόνο με τον αγώνα μπορούμε να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία, μια κοινωνία που να σέβεται τον άνθρωπο και να φροντίζει για την υγεία του ανθρώπου. Αίτημα που είναι και δικό μας αίτημα. Όπως καταφέραμε να κρατήσουμε και το κέντρο υγείας αλλά και το φαρμακείο εδώ του Κέντρου Υγείας στη Νέα Ιωνία, έτσι θα παλέψουμε μαζί σας να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι των οποίων λύγει η σύμβαση εργασίας. Απαιτούμε σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους, με μισθούς που να καλύπτουν την ακρίβεια και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Απαιτούμε να γίνουν προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού τόσο στο νοσοκομείο Αγία Άλβα όσο και στα υπόλοιπα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Οι συνταξιούχοι όπως και τα άλλα λαϊκά στρώματα καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αυτών των ελλείψεων που δημιουργούν τις ατέλειωτες λίστες αναμονής. Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για τη χρηματοδότηση του νοσοκομείου και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζόμενων. Είμαστε μαζί σας, συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα σας, συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα αιτήματά σας. Το συγκεκριμένο ψήφισμά μας με απόφαση του ΔΣ θα το στείλουμε και στο Υπουργείο Υγείας. Δώσε λεφτά για την υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα ασφαλεία. Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση και σας δηλώνουμε ότι είμαστε στο πλευρό σας. Καταγγέλουμε τις ενέργειες που προσπαθεί, τις οποίες προσπαθεί να προχωρήσει η κυβέρνηση και η διοίκηση του νοσοκομείου. Δεν είμαστε με αυτό το έσχος, δεν είμαστε με το έσχος της κατηγοριοποίησης της δημόσιας υγείας. Εμείς είμαστε εδώ και απαιτούμε μαζί σας να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα, να ενισχυθεί το νοσοκομείο με το απαραίτητο αναγκαίο προσωπικό, με τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορούμε να επισκεπτόμαστε τα νοσοκομεία, να μπορούμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να νοσηλευόμαστε και όχι να βάζουμε το χέρι στην τσέπη όπως το κάνουμε τώρα. Σε αυτόν τον αγώνα, οι δάσκαλοι των παιδιών σας, οι δάσκαλοι όλης της περιοχής είναι με το μέρος σας και δεν υποχωρούμε καθόλου. Καλή δύναμη στον αγώνα. Είμαστε εδώ από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου, γιατί εμείς εδώ και χρόνια ζούμε αυτή την επίθεση της κυβέρνησης. Έχουμε στους 650 σχεδόν εργαζόμενους, 250 και παραπάνω, με συμβάσεις και με δικαστικές αποφάσεις. Είναι χρόνια αυτή η επίθεση, ακόμα και αυτοί που κερδίζουν τα δικαστήρια θέλουν να τους διώξουν. Άρα και αυτή η επίθεση που γίνεται στους εσάς και εδώ και χρόνια, γίνεται και σε εμάς πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαστε και πιο ευάλωτος τομέας σε αυτή την κατάσταση. Αυτό που θέλουν να εξαφανίσουν από όλη αυτή την κατάσταση είναι να εξαφανίσουν την αντίδρασή μας. Εμείς δεν θα φανούμε πουθενά. Προσπαθούν να εξαφανίσουν αυτή τη συγκέντρωση που γίνεται εδώ. Αν δεν θα εμφανιστεί πουθενά στα κανάλια, αυτή την πραγματική ζωή θέλουν να εξαφανίσουν. Τώρα που βγήκαν και τελειώσαν οι εκλογές, λένε